Κύριε Κούκα, συγγνώμη. Καλησπέρα, μας ακούτε κύριε Κούκα? Κολλήσαμε στο Skype. Ωραία, σας ακούμε. Έχω κλείσει ταυτόχρονα, επειδή χρησιμοποιώ το κινητό μου στο Skype. Ναι. Κλείστε τον ήχο στο... Ωραία, ωραία. Για να δούμε. Δεν θα τον έχουμε, μάλλον τον κύριο Κούκα. Στο τηλεφωνικά, αν τα καταφέρουμε. Για να δούμε, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα με την σύνδεσή μας με τον κύριο Κούκα και αυτό είναι ένα ζήτημα γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι εξαιρετικά προβληματικό το ότι ακόμα δεν έχουν καθαρίσει τις, πώς το λένε, τις λάσπες τους, δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους και παρόλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουν και την κατάσταση σχετικά με το πλιάτσικο που γίνεται στην περιοχή εκεί. Μιλάμε για τρεις μήνες μετά που δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι στο έλος του κυρίου. Προσπαθούν μόνοι τους να φτιάξουν τα σπίτια τι τους. Τι να προσπαθείς, δηλαδή. Είναι σε απόγνωση, είναι λογικό. Και δεν γίνεται κάθε φορά οι άνθρωποι να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Χρειαζόμαστε μια και βοήθεια. Λένε, να πάνε... Και από την πολιτεία, από το κράτος, από το... Να πάνε στα πλημμυρισμένα που είναι έτσι και να κάθονται και να φυλάνε καραούλ για να μην γίνει πλιάτσικο στις περιουσίες τους, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Μας ακούτε τώρα κύριε Κούκα? Ναι, σας ακούω, σας ακούω βεβαίως. Εξαιρετικά. Για πείτε μας τι πρόβλημα υπάρχει, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που αναφέρατε με το πλιάτσικο. Ναι, όλα τα προβλήματα που έχετε, αλλά και το πλιάτσικο. Εντάξει, ναι, τα προβλήματα εγώ βλέπω ότι μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν, να λιγοστεύουν. Γιατί υποχωρήσανε τα νερά, το πρόβλημα πώς θα καθαρίσουμε τα σπίτια μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βάλαμε φύλαξη. Μα ποτέ. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Από εκεί και πέρα βάλαμε φύλαξη για να μπορούμε να φυλάμε λίγο τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας. Και υπήρχε τέλος πάντων μια κάποια φύλαξη στο χωριό. Τώρα επειδή σταματήσαμε... Ναι. Ξεκίνησε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, το αντιμετωπίσαμε. Ωραία. Εντάξει, όλα καλά με αυτό. Το ευχόμαστε. Τώρα, με την αστυνομία δεν έχω κανένα παράπονο, πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μα προφανώς τώρα και η αστυνομία τι να κάνει. Έρχονται... Το πιο πιθανό είναι ότι είναι και υποστελεχωμένο εκεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Είναι πολύ μεγάλη η περιοχή που πρέπει να, να φυλάξουν και να κάνουν υπηρεσίες. Όχι, έρχονται, κάνουν περιπολίες. Το περιπολικό της αστυνομίας έρχεται και κάνει περιπολίες, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν μπορεί να σταματήσει και να μπαίνει σε κάθε οικία για να δει αν υπάρχει κάποιος μέσα. Ναι, προφανώς. Ο οποίος μπορεί να μπει και για να κάνει ζημιά. Προφανώς. Έτσι. Τώρα, έχουν περάσει τρεις μήνες, δεν είναι και λίγοι, από τότε που έγινε η τεράστια αυτή καταστροφή. Έχει γίνει κάτι, έχει προχωρήσει κάτι, σας έχουν, έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών? Να σας πω, έχει μέχρι στιγμής στα 6.600 έχουν σχεδόν μπει, ένα 10% υπολείπεται περίπου των ανθρώπων που έχουν πάρει τα 6.600 και από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει και μπήκαν οι προκαταβολές για τις αποζημιώσεις, αυτά τα 5.000 ευρώ. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία μετακίνησης, με την κατάσταση του χωριού. Θα έχουμε μια ψηφοφορία αύριο για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε με, το, με τις οικίες μας. Το χωριό δηλαδή το έχετε λήξει, δεν θα ξαναείναι κατοικήσιμο? Όχι, όχι, όχι. Το χωριό μπορεί να είναι κατοικήσιμο. Α. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι κατοικήσιμο, έτσι. Δηλαδή εκεί είναι τα σπίτια μας, είναι οι περιουσίες μας, είναι τα μηχανήματα. Πότε θα είναι πάλι κατοικήσιμο, πότε υπολογίζεις να είναι πάλι κατοικήσιμο? Πότε θα είναι κατοικήσιμο? Εδώ πρέπει να έρθει το καλοκαίρι, να ζεσταθεί, να ζεσταθούν τα σπίτια, να βγει η υγρασία, γιατί τώρα το χειμώνα δεν μπορεί να βγει η υγρασία, τα σπίτια είναι μούσκεμα. Σωστό. Όλος ο τόπος γύρω-γύρω είναι μούσκεμα, έχει τεράστια υγρασία. Πρέπει να έρθει το καλοκαίρι, να ζεσταθούν τα σπίτια, να κάψουν οι τείχοι που λέμε, από τη ζέστη, να σκάσει όλη η υγρασία να φύγει και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να ξύνουμε, να βγαίνουν σοβάδες. Ίσως να βγάλουμε και ηλεκτρολογικό υλικό, δηλαδή να ξυλώσουμε καλώδια. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει εκεί και ξανά πάλι από την αρχή.
για να μπορέσει στο τέλος να βάψει το σπίτι. Αλλά οι εργασίες του να βάψουν το σπίτι πρέπει να γίνουν το Σεπτέμβριο. Ναι. Και μέχρι τότε που θα μένετε, πού μένετε τώρα, πού μένουν όλοι οι άνθρωποι? Ενοικιασμένα. Υπάρχουν σπίτια? Χαθεί. Σπίτια δίπλα στον Παλαμά δεν υπήρχαν αρκετά. Πήγανε στον Παλαμά, πήγανε Καρδίτσα, Τρίκαλα. Κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία πήγανε στην Αθήνα στα παιδιά του, στη Θεσσαλονίκη, στις διάφορες πόλεις. Mm-hmm. Τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω τώρα? Όταν λέμε ανάγκες, φανταστείτε, ολόκληρο νοικοκυριό. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από το κουτάλι και το πυρούνι, που μπορεί, δεν υπάρχει τίποτε, να συνεχίσω με τα ρούχα μας, να συνεχίσω με τις ηλεκτρικές συσκευές, από τι. Ναι. Έχουμε πάρει αυτή την αρρωγή των 6600, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να φτάσει για όλα αυτά. Έτσι. Προφανώς. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι στο Βλοχό έχουν ζήτημα και με την εργασία τους, έτσι, γιατί η εργασία των περισσότερων ήταν εκεί, γύρω-γύρω. Δεν υπάρχουν εργασίες τώρα πλέον, να σας πω. Αυτή την περίοδο θα έπρεπε να έχουν βάλει ο κόσμος τα σιτάρια. Κανείς δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο χωράφι του για να βάλει τα στάρια. Άρα το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Τα στάρια δεν μπήκανε φέτος. Το ωραία. Ξεχνάμε. Παραγωγή και... σιταριού στο Βουμπλοκό δεν θα υπάρχει. Επειδή οι ανάγκες σας είναι αυξημένες, άρα και τα έξοδα σας θα είναι αυξημένα το επόμενο διάστημα για να αποκαταστήσετε τις ζημιές και όλα αυτά. Ασχέτως αν θα δοθούν δάνεια ή άμα. Τι θα κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα? Τώρα κάνετε μια ερώτηση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και εύκολη ταυτόχρονα, έτσι. Τι θα κάνουμε? Θα μένουμε μόνο σπίτια μας. Δεν θα υπάρχει έξοδος. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι να πάρεις ένα καφέ take away, ο οποίος κοστίζει 2 με 2,30 και το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα για έναν καφέ το πρωί και έναν καφέ το απόγευμα, σκεφτείτε πόσο δύσκολη θα είναι μια έξοδο για να βγεις και να... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ωραία, αλλά ναι. Τι να πούμε, δηλαδή. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Κύριε Κούκα, προς το παρόν σας αφήνουμε. Θα επανέλθουμε στο Βλοχό να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν, να δούμε αν υπάρχει η... Εγώ θα ήθελα η βοήθεια που χρειάζεστε. Μέσα από την εκπομπή σας να μιλήσω, να... Μάλλον γιατί υπάρχουν διάφοροι φορείς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες και έχουν έρθει για να βοηθήσουν το χωριό. Όποιος μπορεί να βοηθήσει υλικά το χωριό μας είναι πρόσδεκτος. Για μας αυτή τη στιγμή ακόμη και μια ηλεκτρική συσκευή ή κρεβάτι ή στρώμα ή οτιδήποτε μπορεί να έρθει στο χωριό σε κάθε σπίτι που έχει τη ζημιά, θα είναι πρόσδεκτος. Καλά κάνετε και το... Όποιος άνθρωπος έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να βοηθήσει από μια συσκευή σε κάθε σπίτι. Είναι τεράστια η βοήθεια αυτή. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.